Πώς ήταν η ζωή σου όλα αυτά τα χρόνια, η προσωπική ζωή, πόσο επήρεαζε, γιατί δούλευες πολλές ώρες, δεν ήταν ένα είδος καταναγκασμού, σκλαβιάς, οι πολλές ώρες της δημοσιογραφίας. Εντάξει, όταν αγαπάς κάτι, είναι τόσο ευχάριστο να κουράζεσαι που δεν το καταλαβαίνεις ότι δουλεύεις πολλές ώρες. Εκεί που το καταλαβαίνεις σίγουρα και βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του να τα ισορροπήσει είναι όταν έχεις παιδιά. Τα παιδιά είναι ο άλλος πόλος, ας πούμε, που θέλουν πάρα πολύ φροντίδα, θέλουν ανάλωση χρόνου κτλ. Στέρισες και εκεί γίνεται δύσκολο. Στέρισες χρόνο από τα παιδιά σου. Από το γιο μου μπορεί και να του στέρισα χρόνο, ναι. Τελικά όμως το ισοζύγιο βγήκε πάρα πολύ καλό. Όπως λέει ο ίδιος δηλαδή, εκτός με κοροϊδεύει. Πώς τον καλέσα να τον ρωτήσω, μάθω κι εγώ. Αλλά εντάξει, έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, μια πολύ κοντινή σχέση. Πράγμα που σημαίνει ότι τα κουτσοκατάφερα που λένε. Οι άντρες δεν σου γκρινιάζανε. Τους έδινες χρόνο. Μωρέ, γκρινιάζανε, αλλά όχι για τη δουλειά μου. Γκρινιάζανε για άλλα αυτοί. Γιατί γκρινιάζανε. Για πες. Γκρινιάζαν νομίζω γιατί στο τέλος έφευγα. Πάντα έφευγες. Σχεδόν. Γιατί. Τι είναι αυτό, θέλεις αλλαγή, σε κουράζανε. Δεν κουράζονται οι σχέσεις. Κουράζονται, ναι, αλλά τι θα γίνει. Δεν κουράζονται και δύο όταν δεν... Όταν είσαι και άνθρωπος πάρα πολύ έτσι, ξέρω εγώ, αυτόνομος. Κουράζονται οι σχέσεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις τη σχέση εκείνη που ανανεώνεται. Όταν κουράζεται και διαρκεί. Και αν τη βρεις, θα τη βρεις σε μεγαλύτερες ηλικίες από τις νέες. Γιατί περίπου τα πλαίσια σου τα έχεις περιγράψει, ξέρεις και το παρελθόν σου και το μέλλον που σε πάει και βρίσκεις τις ισορροπίες αυτές. Όταν είσαι πολύ νέος είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και... Σχετικά υποκριτικό να το αποδέχεσαι, νομίζω. Δεν μπορείς να το αποδεχθείς γιατί έχεις και όλη την περιέργεια, θες να ζήσεις, θες τις εμπειρίες. Πολλοί άνθρωποι το αποδέχονται και ζουν σε συμβατικές σχέσεις. Έχουν εννοείται παράλληλες σχέσεις, αν όχι συνέχεια, κατά διαστήματα. Αυτό λέει δηλαδή η δική σου στατιστική. Ναι, αυτό δεν λέει η δικιά σου. Τι λέει. Αυτό είναι παγκόσμια στατιστική τώρα, δικιά μου και δικιά σου είναι. Ναι, αυτό λέει. Είναι πολύ σπάνιες σχέσεις που ξεκινάνε από μικρές ηλικίες και βρίσκουν τρόπους να ανανεώνονται χωρίς να διαταράσσονται ριζικά και χωρίς να έχουν την ανάγκη να πάνε σε άλλους ανθρώπους. Πολύ, πολύ σπάνιο. Το έχω δει, δεν είναι ανύπαρκτο. Το έχω δει και το θαυμάζω. Μάλλον είναι εξαίρεση όμως για τα σημερινά χρόνια. Εξαίρεση είναι νομίζω, ναι. Λάθη στη σχέση σου έκανες. Μόνο λάθη. Αυτό να μου πεις. Δεν θα έκανες. Άνθρωπος είσαι. Ναι, μόνο λάθη έκανα. Από λάθη επιλογών. Δηλαδή η αρχική επιλογή ήταν λάθος. Έπρεπε να μην με πιάσει ενθουσιασμός και να πω εδώ δεν είναι συμβατό το έργο. Και όταν ήταν πολύ καλή επιλογή, έκανες λάθος μετά. Το χειρίστηκες εκ των υστέρων και το κατάλαβες αργότερα. Στην καλή επιλογή. Στην καλή επιλογή. Ναι, βέβαια. Ναι. Έχω κλωτσίσει πιο εύκολα την καρδάρα με το γάλα από ό,τι θα έπρεπε, δηλαδή, ναι. Τόσο χρόνο έγινε και ακόμα δεν κατάλαβα, αφού ξέρουμε ότι είναι Ελλάδος, γιατί πάμε και το κάνουμε. Νομίζω το μέλι. Ο έρωτας είναι η ανάγκη του να ανακαλύψεις κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά. Εντάξει, είναι γλυκά πράγματα στη ζωή αυτά. Αυτή είναι η ζωή δηλαδή, είναι και το ενδιαφέρον ναι. της ζωής. Ναι, εννοείται. Και η αστάθεια, η έλλειψη. Ναι, 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 όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να υποκρίνονται οι άνθρωποι. Όσο κι αν είναι οι χωρισμοί, είναι πάρα πολύ οδυνηρά πράγματα. Είναι οδυνηρές καταστάσεις. Γι' αυτό και κατατάσσονται και στην κατηγορία του πένθους. Από τους ψυχαναλυτές. Και όταν τύχει να μην βαρεθείς εσύ και βαρεθεί ο άλλος, είναι πιο δύσκολα, αν φύγει κάποιος. Όπω, ναι. Τρομακτικό είναι. Η απόρριψη, ρε παιδάκι μου τώρα, το ξέρουμε όλοι. Η απόρριψη είναι τρομακτικό. Εσύ να θες ακόμη πράγμα, και άλλο να πει, ναι. Μετά δεν μπορώ, μου τέλειωσε. Ναι, ναι, είναι τρομακτικό. Είτε να μην σε έχει αποδεχτεί κάποιος που θέλεις πολύ από την αρχή. Σου έχει συμβεί αυτό. Ναι, με.
Στα πολύ νιάτα μου. Ναι. Μετά είπα, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να μην με αποδεχτεί. Οπότε πιθανόν δεν πλησίαζε αυτούς και που μπορεί να με απορρίψει. Ας το ενδεχόμενο ότι μπορεί να σε απορρίψει. Ναι, ναι, ναι. Είχα πληγωθεί πολύ στα πολύ νιάτα μου από κάτι τέτοιο. Στα πολύ νιάτα είπα... υπήρχε άντρας ο οποίος τον ήθελες. Εννοείται, για όλους υπάρχει. Ναι. Περίεργο. Και παραπάνω από ένας υπάρχει. Και μετά είπες, δεν θα το πλησιάσω αν νιώσω ότι μπορεί να με απορρίψει. Νομίζω ή ότι... δεν υπάρχει περίπτωση να με απορρίψει, ό,τι και να γίνει. Εγώ θα το κατακτήσω. Νομίζω ότι έφτιαξα ένα μηχανισμό άμυνας. Και πιο πολύ λειτουργήσε ότι δεν πλησιάζω κάποιον που νομίζω ότι δεν τρελαίνεται που με βλέπει. Ναι, αλλά δεν χάνεις εσύ. Ή καταλάβαινα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν χάνεις ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, έτσι, μη ρισκάροντας. Ναι, βέβαια χάνεις. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, δεν υπάρχει θέμα. Σε αυτή τη ζωή πάντα έτσι είναι. Ναι. Δεν γίνεται. Ξέρεις, επιλέγεις κάποια στιγμή και το επιλέγεις ασυνείδητα πολύ νωρίς. Γιατί αυτό που σου περιγράφω τώρα ήταν ασυνείδητο. Μετά άρχισα και το ανέλεια κτλ. Ναι, βέβαια. Αυτό το είναι πολύ ωραίο το να πέφτω στα πατώματα και να τρελαίνομαι για την απόρριψη του άλλου κτλ. Εμένα δεν μου άρεσε να το βιώσω και ό,τι μπορούσα έκανα να το βιώσω. Δεν ξέρω αν έκανα λάθος εκεί.